Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχω έναν ιδιαίτερο καλεσμένο στο κανάλι μας, τον Μιχάλη. Έχει... Yeah. Γεια σου, Μιχάλη μου. Ο οποίος είναι και YouTuber. Έχει ένα πολύ ωραίο κανάλι ο Μιχάλης με την ονομασία Mike the Fighter. Και στην περιγραφή yeah. του καναλιού του λέει με ο Μιχάλης, κάνω διάφορα βίντεο προσπαθώ... και προσπαθώ να περάσω την αισιοδοξία μου σε όλους όσους βλέπετε τα βίντεο μου. Επίσης κάνω και book review Μιας και αγαπώ το διάβασμα Ελπίζω να γίνουμε μια μεγάλη παρέα Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και στο instagram Θα βάλω πληροφορίες για το κανάλι σου Μιχάλη μου στην περιγραφή του δικού μου του βίντεο Ευχαριστώ πάρα πολύ Είναι μια διακανάλική συνέντευξη αυτή <laughs> Λοιπόν ε, Μιχάλη μου έχει καιρό που μου πες να μιλήσουμε Καταρχάς πόσο καιρό γνωριζόμαστε εμεί Χρόνια Εμεί τώρα είμαστε στα τρία ή τέσσερα. Μου είχε γράψει στο Instagram πρώτη φορά, δεν είναι? Ναι, ναι. ναι. Δεν θυμάμαι όμω ποιο βίντεο είχα δει και μου είχε κάνει θυμάμαι. Νομίζω, Μιχάλη, ότι μπορεί να είναι και από το 19 που μιλάμε. Να είναι πέντε χρόνια. Αν δεν ναι, καλώς. για... ναι, γιατί νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε εμεί να μιλάμε, είχα ακόμα τον προηγούμενο ψηφιοθεραπευτή. Δεν είμαι σίγουρο. Οκ, okay. κάτσε. Θα βρω τώρα. Κοιτάξτε το Instagram να βρω τώρα. Φυσικά, μεγάλε μεγάλες συνομιλίε μα. Να βρω που είναι το, η πρώτη, το πρώτο μήνυμα. Θες να παρουσιαστείς λίγο στον κόσμο, Μιχάλη. Καταρχάς, ο Μιχάλης είναι ένα νεαρό αγόρι. Είπε στην ηλικία σου προηγουμένω. Ε, ε, είσαι 28, ε. Είμαι 28, ναι. Ε, άρα έχει πάνω από πέντε χρόνια που γνωριστήκαμε. Γιατί θυμάμαι ότι ήσουν 23, ήσουν 24 όταν μιλούσαμε. Πού μένεις, Μιχάλη μου? Μένω στην Ελλάδα. Mm -hmm. Στην Αθηνά? Ναι, στην Αθήνα. Λοιπόν, σίγουρα έχει τεσσέρα χρόνια που μιχα... μιλάμε, Μιχάλη, και πάμε πίσω. Το 19 σίγουρα. Ελάτε πω, πω. Ναι. Λοιπόν, μα... να σου πω, δαχτυλογραφείς ή μιλάς στο κινητό ή στον υπολογιστή και γράφει? Ε, Μιλάω με φαντική εντολία το κινητό. Μπράβο, ρε Μιχάλη. Μια χαρά. Πω πω σίγουρα, είδε άμα σου είπα 19, μη σου πω είναι και πριν το 19. Εδώ... Έχω σε... την εντύπωση πως τελικά είναι... Εδώ έχω συνομιλείς μας το 19 και πάμε, πάμε, πάμε. Α, λοιπόν, 20 Μαΐου του 2019 μου έχεις γράψει. Και να σου διαβάσω τι μου έχεις γράψει 20 Μαΐου του 2019. Αμέ. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, ελπίζω να είστε καλά, έχω ξεκινήσει να παρακολουθώ τα vlogs, αλλά και την εκπομπή, τότε είχα την εκπομπή στο Σίγμα, ε. Ε, το Θέκλα μιλάμε νυχτά στο Σίγμα, ναι. Ε. και ομολογώ ότι μου αρέσουν πάρα πολύ, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί μέσα από την παρακολούθηση της δουλειά σας κατάλαβα ότι πρέπει να παρακολουθήσεις για καιρό μια εκπομπή ή κάποια βίντεο για να έχεις μια σωστή γνώμη για τον άλλο. Μπράβο ρε Μιχάλη, γιατί το γράψες αυτό ότι πρέπει να παρακολουθήσεις πολύ καιρό, στην αρχή σου είχα κάνει κακή εντύπωση. Νομίζω, ναι, από τη Μενεγάκη ξεκίνησα. <Κι> από τη Μενεγάκη ξεκίνησα. <Κι> το 18. Το <Κι> 18 ήρθε ναι, στην ναι, ναι. στη Μενεγάκη, ναι. Και μετά βρήκα το κανάλι και μετά είδα τι γράφανε στο ίντερνετ και λέω κάτσε ρε παιδί μου να δω τι γίνεται. Άρα εσύ είσαι ένας εφιέστατος άνθρωπος, ο οποίος όταν είδες... Α, το ιντερνετικό bullying, σκέφτηκε κάνουν bullying σε αυτή. Για να δούμε αν το αξίζει αυτό το bullying. Θέλω να έχω δική μου γνώμη. <laughs> Δεν βασίζομαι στη γνώμη των άλλων. Άβο Κοίταξε, ε, αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λένε ε, ότι any publicity is good publicity. Δηλαδή ακόμη και όταν σε κατηγορούν, κάνουν γνωστό το όνομά σου και έτσι yeah, αν ένας yeah, καλοπροαίρετος yeah. άνθρωπος yeah. <laughs> αν ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος θέλει να σε γνωρίσει ακόμη και μέσω της κατηγορίας γίνεται Ναι yeah, yeah, yeah. γιατί όλοι θυμάμαι στο ίντερνετ ξέρει τι όλοι τότε <laughs> <laughs> Τι Το γέλιο Το γέλιο μου <laughs> Ότι είναι, ήταν άσχημο κακαριστό <laughs> Όταν είναι βροντερό Ναι <laughs> yeah. Κοίταξε, αυτό είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή, πρέπει να είχε ξεκινήσει 40 χρόνια πριν. Όταν μου λέγε η Μάνα μου, πώ γελά έτσι. Είναι λοιπόν, οπότε. ο Μιχάλης, είπαμε, είναι 28 ετών, ζει στην Αθήνα και έχει μια ιστορία ιδιαίτερη. Μιχάλη Μωσία, ε? είσαι ένα μαχητή τη ζωή. Γι' αυτό και είναι Mike the Fighter το κανάλι σου. Ναι, μου το είχε βγάλει ένα φίλο που δεν μιλάμε πλέον, αλλά το brand είναι έμεινε. Ένα πρώην φίλο. Κάτι μα αφήνουν και οι καλοί πρώην. Κακοί. Πρώην Μάλιστα. μας λίγο την ιστορία σου, Ρε Μιχάλη, Τι είσαι τετραπληγικό, είσαι. Ε, είμαι τετραπληγικό. Θα σου πω τώρα κάτι που μπορεί να σε τρομάξει και να τρομάξει και λίγο το κοινό. Ε, η πάθησή μου λέγεται εγκεφαλική παράλυση. Δεν το ξέρω. Πολλοί το μπερδεύουν. Εν τω μεταξύ όσοι έχουν δει το βίντεο με την επιστολή που σου είχα στείλει το ξέρουν ήδη. Σε ρεπλαρκάρση είναι, είναι στα αγγλικά. Θυμάσαι τον τίτλο του βίντεο να το βάλουμε και αυτό στην περιγραφή. Ε, Δώσε μου ένα λεπτό. Ε, θα το βρούμε βρε, θα το βρούμε. Όχι, θυμάμαι ότι ήταν Φλεβάρι όμως. Οκ, okay, θα το βρούμε. Είχε στείλει ένα βίντεο. Ναι, είχε, είχε, στείλει είχε στείλει μια επιστολή στείλει, και, και την κάναμε βίντεο, ναι. Λοιπόν, και αυτό είχε γίνει το 19 τον Ιούλιο. Α, καλά, φλεβάρι, μου Όχι, έχει στείλει την επιστολή 19 τον Ιούνιο. Τώρα δεν ξέρω πότε το έκανα βίντεο. Τον Αύγουστο λέει την έστειλε. Το είχα στείλει και συμπληρωματικό. Υhm. Mm Ναι, και το θέμα είναι, όπω έχω πει και σε μία συνέντευξη, ότι πολλοί ακούνε εγκεφαλική παράλυση και τον μπερδεύουν με το νοητικό. Όχι, όχι, δεν είναι. Ξέρεις τι γελάω τώρα, βλέπεις, Πήγα σε έναν αραβόνα και όλοι μου εύχονται και στα δικά μου με μια καλή κοπέλα. Εσύ τώρα το 19. Το θέμα είναι ότι εγώ κάνω αμάν να περπατήσω για να αποκτήσω την ελευθερία μου σιγά με τη χάσω ξανά με το γάμο. Έμα δηλαδή. <laughs> Θεός ο Μιχάλης. Θεός ο Μιχάλης. Ήτανε ναι, ήταν στον αραβόνο του αδερφού μου. Ναι, ναι. Εντάξει, είπα να μην το διαβάσω στον αραβόνο του Δεν μπορεί να μην θέλεις να το πεις. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, ότι στον αραβόνο σου λέγα και στα δικά σου και λες εγώ κάνω αμπάν, αμπάν να περπατήσω. Θα χάσω την ελευθερία μου. <laughs> Αυτές οι τυποποιημένε πολύ μου την δίνουνε. Και σε μένα, Μιχάλη, πολύ. Λε και άμα θέλω, εγώ να βρω, περιμένω να μου πουνε και τα δικά μου. Ε, ναι, ναι. Έτσι είναι, ακριβώ. Ε, πρώτα απ' όλα, δεν ξέρει αν ο άλλο επιθυμεί αυτό που θα το ευχηθεί. Αν δεν το επιθυμεί και το έφυγε κάτι που δεν το επιθυμεί, είναι σαν να του βάζει κατάρα. Δεν είναι έτσι. Αυτό. <χει> δηλαδή, Εν τω μεταξύ, και στο γάμο του αδερφού μου. Απαντρεύτηκε κιόλα, μετά. Ναι, παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο. <χει> Να σα ζήσουν. Ναι. Ευχαριστούμε να, πολύ ζήσουν να, για τους, να ζήσουν να περάσουν καλά αυτοί. Εσεί θα ζήσετε για λόγου σα, αυτοί θα ζήσουν για λόγου του. Ναι, ευτυχώ η μάνα μου και ο πατέρα μου το έχουν καταλάβει. Και δεν αφήναν κανένα να σου ευχηθεί και στα δικά σου. Όχι, το θέμα είναι ότι. Ναι, ευτυχώ. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω από κάποια στιγμή και μετά για να καταλάβει πόσο τυποποιημένα είναι όλα τόσο πολλοί που περάσαν στη χαιρετούρα και μου λέγανε να σας δείσουμε, κάποια στιγμή απάνταγα ευχαριστώ και άλλο να μου λέγανε. Πόσο <Κοίως> κόσμο είχε καλεσμένο <Κοίως> αδερφό σου? Είχαμε, νομίζω ήταν 100 άτομα. Εντάξει ρε, πού να πας σε Κυπριακό κάπου που έχει χιλιάδες άτομα. Έτσι μου λένε και για τους κριτικούς γάμους. Πάντως μια φορά το χέρι μου πιάστηκε. Πιάστε για τι χαιρετούρε, ε. Ναι. Ε. Λοιπόν, η, η διάγνωση η εγκεφαλική παράλυση σημαίνει η παράλυση στο σώμα η οποία προέρχεται από τον εγκέφαλο. Δεν σημαίνει όμω παραλυμένο εγκέφαλο, αραβλάκα άνθρωπο ή ανόητο ή άνθρωπο με νοητική καθυστέρηση. Μια χαρά μυαλό έχει, Μιχαλή μου. Μια χαρά Αυτό μυαλό, δεν είναι λογική. Εκείνοι που δεν το καταλαβαίνουν όμω, μήπω είναι και άνθρωποι που ούτω ή δεν θα ήταν αξιόλογοι να του κάναμε παρέα. Μπορεί. Δεν το έχω σκεφτεί. Και έτσι μπορεί να είναι σαν να χρησιμοποιούμε, πώς το λένε, ξεχνώ πάντα αυτό, ένα κόσκινο και κοσκινίζουμε να δούμε ποιοι είναι άνθρωποι της προκοπής και ποιοι όχι. Μπορεί, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Δηλαδή κάποιος άμα ακούσει τη διάγνωση εγκεφαλική παράλυση και πάει το μυαλό του ενώ μιλάει μαζί σου και σε βλέπει ότι είσαι ένας άνθρωπος που είσαι μια χαρά να σκέφτεται, α, επειδή έχει αυτή τη διάγνωση, πως έχει προβλήμα στο μυαλό του, still δεν σκέφτεται σωστά ή δεν είναι πλήρως νοητικά ανεπτυγμένος ή έχει κάποιο πρόβλημα στη σκέψη του, ίσως γλιτώνει από έναν ανόητο. Μεταξύ μας τώρα η αναπηρία πολλές φορές με έχει λιτώσει από άνευση συζητήσει. Μπράβο ρε Μιχάλη. Τα... Οι δυσκολίες μας μπορεί να να χρησιμεύσουν και ως ένα κριτήριο που να αφήνουν κοντά μας ανθρώπους αξιόλογους. Ναι, το κατάλαβα από τη στιγμή που άλλαξα ψηθεραπευτή. Α, πότε έγινε αυτό. Το 18 τον Ιούνιο. Οκ. Okay. Λοιπόν, άκου να σου πω, θυμάσαι ημερομηνίε. Είσαι σαν και εμένα κι εσύ, ε. Ναι, έχουμε δει. κοινά εμεί οι δύο. Μόνο για την ιστορία με ρωτήσει. Το μάθημα τη ιστορία δεν τα πήγαινα ποτέ καλά, για αυτό το λόγο. Κι εγώ το ίδιο. Δεν τα πήγαινα καλά, τόσο στην ιστορία. <laughs> Ήταν πολύ δύσκολο να αποστηθήσω ημερομηνίε, αλλά θυμάμαι ημερομηνίε δικέ μου, ρε παιδί μου. Ποια χρονιά είδε. Τώρα θυμήθηκα ότι από το 19 μιλούμε. Ναι. Όταν, α πούμε, μία καθηγήτρια ιστορία μου είπε, Δεν με ενδιαφέρει να θυμάσαι ημερομηνίε, με ενδιαφέρει να θυμάσαι τα γεγονότα ανέβηκε η βαθμολογία μου στην ιστορία στο 18. Μπράβο ρε Μιχάλη. Ναι. Ε, και όχι απλώς τα γεγονότα, αλλά και το τι μαθήματα παίρνουμε. Νομίζω η ιστορία είναι ένα μάθημα το οποίο έχει να κάνει με το τι μαθήματα παίρνουμε από το παρελθόν, ώστε να μην τα επαναλάβουμε στο παρόν και στο μέλλον. Δεν είναι έτσι καλό. Ναι, yeah, αλλά νομίζω δεν τα παίρνουμε όλοι. Ε, βέβαια. Είμα δεν κρίνω. είμαστε όλοι καλοί μαθητέ. Αν κρίνω από το έχει γίνει η Ελλάδα κλπ. κλπ δεν έχουμε πάρει τα σωστά μαθήματα. Μα δεν έχουμε μάθει την ιστορία. Νομίζω αυτοί που μαθαίνουμε την ιστορία ε, ε, δεν είμαστε και άνθρωποι που θα επιδιώξουμε να ασχοληθούμε με την πολιτική. Ακριβώς. Μου έχουν προτείνει πόσες φορές. Α, για πες. Τώρα, α πούμε, στις ευρωεκλογέ, με πλησιάσανε τρία-τέσσερα άτομα. Άτερε. Ναι, και εγώ έχω πει ότι είναι βέτο αυτό, ότι δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Κάποια στιγμή μικρότερο θέλω να γίνω ο Πρωθυπουργός. <laughs> Αλλά η μάνα μου μου είπε ότι θα με καταργούνται όλοι. <laughs> 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 Καλά. Ξέρεις τι σκέφτομαι εγώ αυτές τις μέρες. Ο συγκεκριμένο που είναι τώρα Πρωθυπουργό, ρε παιδί μου, πώ mm. νιώθει που όλοι τον βρίζουν, τον καταργούνται, τον κάνουν, Δηλαδή. Το σκεφτό... Νομίζω δεν νιώθει. <laughs> δεν νιώθει, λε εσύ, ε. είναι. Από κάποια στιγμή και μετά αποκτηνώνε, πιστεύω. Ναι. Αλλά ή, ή, έβλεπα ένα απόσπασμα, πολύ μικρό βίντεο που κάπου είχε πάει και του την έπεφταν. Και λέω ρε παιδί μου πρέπει να είναι πολύ δύσκολο που πας να σε βρίζουν, να σε λένε γαντέμι, να σε κάνουν, να σε φτιάνουν, να σε ράνουν. Όπου έτσι είναι ψέματα να πούμε. Καλά, εγώ, εγώ, δεν είμαι Ελληνίδα επικός, είμαι Κύπρια επικός, είμαι Ελληνίδα στην καταγωγή, έχω ελληνικό αλλά δεν δε, 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 ξέρω. Λοιπόν, ε, μιλώντας για ανθρώπους που δεν νιώθουν και μιλώντας για ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιοπερίεργοι και αξιομελετήσιμοι. Ξέρω αν υπάρχει τέτοια λέξη, αξιομελετήσιμοι. Mm -hmm. Θέλω να σας πω εδώ ότι ο Μιχάλης μας ασχολείται πάρα πολύ με την αναγνωσή και γι' αυτό στο κανάλι του έχει book reviews, βίντεο στα οποία διαβάζεις βιβλία και μετά λες τη γνώμη σου, Μιχάλη. Ναι, και τα προτείνω. Και τα προτείνει. Ο ίδιος γράφει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία συγγραφής ε, και το συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε τη βιντεοσκόπηση πόσο δύσκολο πράγμα είναι να σε συγγραφέα στην Ελλάδα σήμερα. Ναι, είναι. Και πόσο έτσι ένα ταξίδι επίπονο και κοπιαστικό είναι. Αλλά επειδή ο Μιχάλης είναι Λεβέντης, Uh, μου έλεγε ότι κάποιο σου είπε ρε παιδί μου βάλε κανένα μέσο να εκδοθεί και είπες όχι εγώ θέλω με το σπαθί μου και με την αξία μου ναι, όποιο και αν είναι το σπαθί θα είναι τώρα μέσω του TikTok που έχω πολύ κοινό θα είναι από κάτι άλλο άνω... Έχει κοινό στο TikTok ναι έχω κοινό στο TikTok wow Μιχάλη μπράβο να σε βρω στο TikTok βρε εγώ στο TikTok και με δε, δεν έχω δεν ανεβάζω υλικό αλλά να ακολουθώ κόσμο κάτι σε να σε βρω θα βρούμε Με το, φυσικά... ίδιο. Mike the Fighter, φυσικά τι άλλο θα είσαι. Δεν αλλάζουμε το brand name που έχει Όχι. Και ας... Είναι το brand name μα αυτό. Α, είσαι ο Mike the Fighter Official. Σε ακολουθώ. Wow, 30.100 ακολουθεί. Μπράβο, ρε Μιχάλη. βάζει που περπατά. Μπράβο, ρε Μιχάλη. Ναι, έχω δύο ή τρία βιντεάκια. Κάνω φωτογραφίε. Αγκαλιά με άπειρα... Αυτό είναι το πρώτο που είχε κάνει τα πολλά βιούτ και από εκεί κάτω έγινα γνωστό. Έχω σελίδε. σελίδες. Τι πες αγάπη μου? Αυτό είναι που είχε κάνει τα πολλά βιούτ και έγινα γνωστό. Α, θέλω να το βάλω αυτό, περίμενε. Μπορεί να μην σταθώ όρθιο, να βγάλω φωτογραφίε, Αγκαλιά με άπειρα μπουκέτα λουλούδια και ένα πτυχίο στο χέρι. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή, πολύ σύντομα θα σταθώ όρθιος κρατώντας το μπαστούνι και θα κοιταχθώ στον καθρέφτη περήφανος για τον εαυτό μου και όλο τον αγώνα που έχω κάνει και κάνω και θα κάνω για να καταφέρω το μεγαλύτερο στόχο της ζωής μου που τον παλεύω εδώ και 24 χρόνια. Να θυμά... Και 24 χρόνια, συγγνώμη δεν ακούστηκε καλά. Να θυμάστε ότι για να είμαστε ευτυχισμένοι δεν πρέπει πάντα δεν είναι πάντα απαραίτητο να κάνουμε ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Αρκεί να κάνουμε αυτό που για μας θεωρείται μεγάλο και να το πετύχουμε για να είμαστε με τον εαυτό μας καλά. Μπράβο, Φωρείτε, μπράβο Μιχάλη μου. Μπράβο, Μιχάλη μου. Δεν το ήξερα ότι είσαι στο TikTok. Wow. Ε, Γενικώ δεν παίρνω στο TikTok, αλλά τώρα θα βάλω τι σημειώσεις εδώ πέρα. Όρθιος. Θα σε βάλω... Ο... Νομίζω πρέπει να σε βάλω... Βάζεις κάτι εδώ για να σου έρχονται ειδοποίησεις. Όχι, αυτά είναι για τα live. Οκ. Okay. Απλά Άξε. όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο θα σου βγαίνει στην αρχική. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Με ακολουθούσε εσύ και εγώ δεν σε ακολουθούσα. Τι ζώνη που είμαι. Μην νομίζει όμω ότι το έκανα επίτηδε. Όχι. <σχελίδι> Καλά τώρα μεταξύ μα. δεν ξέρω πώ θα το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, ε, γράφει ένα βιβλίο ο Μιχάλης τώρα, το οποίο παιγιάπαιστη βιβλίο είναι. Είναι αστυνομικοκοινωνικό. Mm -hmm. Είναι μυστηριό. Είναι γιατί μιλάμε για μία γυναικοκτονία mm -hmm. που μπορεί και να μην είναι έτσι. Δεν θα πω αν είναι. À, Τώρα με εντριγκάρεις. Πάντως όλα τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Ότι είναι γυναικοκτονία. Ναι. Αλλά θα φανεί στην πορεία. Ναι. Πρέπει Ο άντρας να... επιμένει βέβαια ότι δεν. Ότι δεν είναι αυτός που τη σκότωσε. Για... Γιατί αυτό λέει. Γιατί να τη σκοτώσω τη μέρα της επαιτίου. Α, είναι τη μέρα της επαιτίου που γίνεται η γυναικοκτονία. Ναι. Και τώρα με έχει εντρικάρει τώρα. Ξυπνάει και τη βρίσκει νεκρή δίπλα του στο κρεβάτι. Mm. Τι ηλικία έχει η γυναίκα. Είναι 25 και ο άντρας τη 27. Α, μικρή είναι, μικρό ζευγάρι, νερό ζευγάρι. Okay. Και είναι στην Ελλάδα που διαδραματίζεται. Ναι, ναι. Mm. Το έχει γράψει ο Μιχάλης στο βιβλίο, το έχει στείλει σε κάποιους εκδοτικούς, πήρε κάποιο feedback, τώρα το ξαναγράφει. Μας και δούμε άσπρο. Γιατί είπαμε είναι fighter. Και μου έλεγε Μιχάλη μου ότι παρακολουθείς μια κυπριακή σειρά... Που ονομάζεται Κάρμα. <στον> ναι, στον λογικά αυτοί, αυτοί που μα βλέπουν από Κύπρο θα την ξέρουν αρκετά γιατί είναι πολύ διαδεδομένη. πολυ Το δείχνουν και στην Ελλάδα ή μόνο από το YouTube. Όχι, μόνο από το YouTube και το, τον Αλφα Κύπρου. Μάλιστα. Η, η, η συγγραφέα τη σειρά και παραγωγό τη σειρά είναι η Χριστιανά Αρτεμίη, τη γνωρίζουν. Είναι Μια πολύ ικανή. Είναι η κοπέλα που κάνει την εκπομπή. Η Χριστιανά Αρτεμίη, όχι. Η Χριστιανά Αρτεμίου αυτή τη στιγμή κάνει εκπομπή τα μεσημέρια για αυτές τις μέρες που μιλούμε στο, κανάλι του ΟΜΕΚΑ γιατί ε, κάνει φίλιν fill-in ε, για την παρουσιάστρια της αποκευματινής εκπομπής που νομίζω είναι με άδεια μετρότητα. Ε, δεν είναι η Χριστιανά στον Α η οποία έχει την απογευματινή εκπομπή. Η Χριστιανά Αρτεμίου είναι ηθοποιός, σεναριογράφος, ε, Τώρα κατάλαβα ποια είναι. Ναι, την έχω δει στο όνειρο. Ήταν που παίζονταν στο Μέγκα στην Ελλάδα. και είναι πολύ ικανή η κοπέλα. Ήταν μάλιστα και σεναριογράφο τη σειρά Αγία Φούξια στην Κύπρο. Που είχε σπάσει τα μία η σειρά Αγία Φούξια. Είχε σπάσει ρεκόρ τηλεθέαση και είχε και πολύ ωραία ανέκδοτα μέσα. Επίση, αν έχει το... δει μια μικρή συμμετοχή που είχα. Τη τη Μουρμούρα. Ναι, η Χριστιανά Αρτιμίνη, η κοπέλα που έπαιζε μαζί μου στην έγκυο. <gut kısmu> 네, ναι, ήταν και σεναριογράφο τη Κυπριακή Μουρμούρα, η Χριστιανά. Εδώ στην Ελλάδα πλέον το έχουν κόψει το Κυπριακό κομμάτι, δεν το δείχνει. Ναι, μα εγώ τότε είχα πάει σαν και στάρ για μια, παρουσίαση, ναι. Το θυμάμαι πολύ καλά. <laughs> και έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζει κάποιος σε μια καθημερινή σειρά ή, ή σειρά που είναι τηλεοπτική γιατί θέλεις πάρα πολύ ώρα στα γυρίσματα δηλαδή εκείνα τα λίγα λεπτά κάναμε γυρίσματα πόση ώρα Έχω φίλους που είναι ηθοποιοί οπότε ξέρω έχω δώσει και μια συνέντευξη σε ένα ελληνικό κανάλι που για τρία λεπτά που με βγάλανε κάναμε γυρίσμα πέντε ώρες Οκ. Okay. Δηλαδή εξωθενωτικά. Είναι εξουθενωτικό, ναι. ναι. Ενώ κοντά... δεν... και τη ζωντάνια Ε, βέβαια. Εγώ δεν θα σε κουράσω τώρα, γιατί είπαμε ότι είναι λίγος ο χρόνος σου, είναι λίγος και ο δικός μου. Θα διαβάσω λίγο για αυτό το επεισόδιο... Για την ιστορία. την ιστορία πάνω στην οποία βασίστηκε το επεισόδιο του Κάρμα που και εσύ συγκλώνησε. Λέει: Η Κύπρια που σκότωσε νύφη και πεθερά, πρώτο θέμα στη Γερμανία. Αυτό είναι από. Βρήκα τώρα μια τυχαία, ανα, μια τυχαία ιστοσελίδα, offside.com.ly. Ε, ένα ντοκιμαντέρ του BBC λέει: Φέρνει ξανά στην επιφάνεια ένα έγκλημα του παρελθόντος. Όταν η Κύπρια στη Λου Χρήστοφη, στιλού, που σημαίνει στη Λιανή στην ουσία, στη Λου, Δολοφόνησε την νύφη της και την πεθερά τη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταδικαστεί με απαγχωνισμό στη Βρετανία. Συγκεκριμένα το εν λόγω ντοκιματέρ με τίτλο Mystery and my Family θα προβληθεί την 3η 26 Τρίτου. 26 Τρίτου του 19 ήταν αυτό που προβλήθηκε. Mm. Δηλαδή πρώτα προβλήθηκε το ντοκιματέρ στο BBC και μετά το επεισόδιο του Κάρμα. Είναι πιο πρόσφατη η Κάρμα. Το όλο περιστατικό έρχεται μετά από τόσα χρόνια στην επιφάνεια, αφού τα εγγόνια της Τιλούς εγείρουν θέμα για τη μεταχείριση της γιαγιάς τους από τη Βρετανική δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτή είναι η Στυλού, η οποία τα γιαγιά και απαγχωνίστηκε σε ηλικία 53 ετών, τότε <laughs> <laughs> που στα 53 σου γιαγιά. Η πρώτη δολοφονία της Πεθεράς. Κύπρος 1925. Ήταν πολύ πίσω. Ήταν του 1900 γέννημα στη Δηλαδή θα ήταν 124 χρόνια να ζούσε τώρα. Μία 25χρονη γυναίκα δολοφονεί την Πεθέρα της σε ένα μικρό χωριό. Με τη βοήθεια δύο γειτονισσών, οι οποίες κρατάνε τη γυναίκα κινητοποιημένη, της βάζει στο στόμα έναν αναμμένο δαβλί. Με αποτέλεσμα επιθεράτη να βρει τραγικό θάνατο. Γουάου, πω, πω, χτινοδία, ε. Καλά, όταν το είδα, γύρισε από την άλλη. Γιατί το έδειξε με κάθε λεπτομέρεια. Σοβαρά, το έδειξε το κάρμα, ε. Ναι, ναι. Βουάου. Το δικαστήριο δεν βρήκε αρκετά στοιχεία, οπότε η γυναίκα φέθηκε ελεύθερη. Η δολοφονία τη νύφη. Λονδίνο, 29 Ιουλίου 1954. Άρα το 54 ήταν 54 χρονοβρία, αφού γεννήθηκε το 1900, τέλο πάντων. Η Στυλού αρπάζει έναν δίσκο και χτυπάει με δύναμη τη χέλα στο κεφάλι. Χέλλα ή Έλλα, πώς την έλεγαν οι την... νηφιλίες. Χέλλα νομίζω την έλεγαν. Η γυναίκα πέφτει στο πάτωμα και τότε η Κύπρια τη στραγγαλίζει με ένα μαντήλι. Την έσφιξε στο λαιμό με τόση δύναμη που το μαντήλι έσκησε στο δέρμα. Στη συνέχεια λούζει το πτώμα με παραφίνη. Και το πυρπολί στο μπαλκόνι είχε να κάνει με τι φωτιέ αυτή. Ήταν και πυρομανή, δεν την έφταναν όλα τα υπόλοιπα. Ο γείτονα Τζον Γιάνγκ είδε τη φωτιά και έτρεξε να βοηθήσει, όμω αργότερα υποστήριξε ότι νόμιζε πω έκαιγε κούκλα βιτρίνα. Τελικά οι γείτονε Μπέρστουφ είχαν δει το πτώμα τη χέλα στο έδαφο και από τα σημάδια στο λαιμό τη κατάλαβαν ότι πρόκειται για δολοφονία. Κάλεσαν την αστυνομία με τη στυλού να ότι η ύφη τη είχε αυτοπυρποληθεί. Ναι. Η Στυλού κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία της νύφης της και καταδικάστηκε σε θάνατο διαπαντχονισμού. Στις 15 Δεκεμβρίου 1954 πέθανε στην αχών της, φυλακή της φυλακής σε ηλικία 53 ετών. Τι ήταν αυτό που σου κάνει εντύπωση, γιατί μου είπες ότι ήθελες να με ρωτήσεις κάποια πράγματα σε σχέση με τη, την ιστορία αυτή της, τη Λούς. Ναι, ήταν βασικά, η πρώτη απορία είναι πώς μπορεί ένας άνθρωπος, τον πει τόσα έχουμε δει, είναι ακόμα εκπλήσωμαι εγώ, να κάνει κάτι τόσο άγριο. Αυτό το οποίο καταλήγουν οι ερευνητές των εγκληματικών προσωπικότητων. Δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι είναι κατά συρροή εγκληματίε και η Στιλού γνωρίζουμε σίγουρα ότι έχει σκοτώσει την πεθερά τη και την ύφη τη. Μπορεί να έχει σκοτώσει και άλλου ανθρώπου και να μην το γνωρίζουμε, ε. Mm. Υπάρχει, πάντοτε και αυτό το, το, το... Υπάρχει πάντοτε και αυτό το ενδεχόμενο. κάποιο ο οποίο συλλαμβάνεται για ένα έγκλημα και τιμωρείται για αυτό το έγκλημα να έχει διαπράξει και άλλα εγκλήματα τα οποία να μην έγιναν γνωστά. Αλλά δύο φρικιαστικέ δολοφονίε σε καθιστούν κατά συρροήν εγκληματία. Ναι. Ε, φαίνεται ότι για να μπορέσει ένας άνθρωπος να σπάσει τα όρια, τον αυτοπεριορισμό που επιβάλλει στην ανθρώπινη ζωή χτινόδη φύση, ο πολιτισμός, η διαπαιδαγώγηση, η η κοινωνική ε, ένταξη, η θρησκευτική ένταξη, πρέπει ο άνθρωπος αυτός να έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία ονομάζονται αλλιώς και σκοτεινή τριάδα. Το έλεγα τώρα, έλεγε Πρέπει να είναι ένας κακοήθης ναρκισιστής, δηλαδή να διαπνέεται από ναρκισισμό, κακοήθη ναρκισισμό. Κακοήθης ναρκισιστές είναι αυτοί οι οποίοι είναι εκδικητικοί, οι οποίοι φτιάχνονται με το να προκαλούν πόνο στους άλλους, είναι σαδιστές. Σαδιστής είναι ένας ο οποίος νιώθει ευχαρίστηση να προκαλεί πόνο στους άλλους. Χρειάζεται αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ψυχοπαθητικότητα, Δηλαδή να μην τους ενδιαφέρει καθόλου τι νιώθουν οι άλλοι, πέραν από την απλή έλλειψη ενσυναίσθησης που έχει ο ναρκισισμός, η ψυχοπαθητικότητα πάει μερικά βήματα πιο πέρα. Ψυχοπαθητικός είναι κάποιος ο οποίος δεν νοιάζεται καθόλου για το τι προκαλεί στους άλλους, δεν νοιάζεται καθόλου για οποιοδήποτε ηθικό ζήτημα, δεν τον ενδιαφέρει να είναι καλός άνθρωπος, ψυχοπαθητικός, ενδιαφέρεται μόνο να ικανοποιήσει τα κατώτερα του ένστιχτα, τις παρορμήσεις του και τις επιθυμίες του και να υπάρχει και το στοιχείο του μακιαβελισμού. Ο Μακιαβέλη είχε γράψει ένα έργο το οποίο έγινε διεθνές και παγκόσμιο και διαχρονικό μπεσέλερ, ο ηγεμόν του Μακιαβέλη. Αυτό λέγεται Μακιαβελισμός, λόγω του ότι είχε γράψει το έργο ο ηγεμόν, όπου εκεί περιέγραφε ο Μακιαβέλη πώς πατώντας επιπτωμάτων ο ηγεμόν καταφέρνει ναι. και να ναι, ναι, αλλά και να διατηρήσει την υψηλή του θέση. Ναι. Δηλαδή χρειάζεται ένα συνδυασμό στοιχείων. Κακοήθης ναρκισισμός, ψυχοπαθητικότητα και μακεβελισμός. Και θα σου έλεγα και από κλινική πείρα, γιατί έχω εργαστεί για ένα χρονικό διάστημα, ένα ικανό χρονικό διάστημα ως εμπειρογνώμονα στο ποινικό δικαστήριο, και έχω συναντηθεί με κατηγορούμενους βιαστές, κατηγορούμενους δολοφόνους, κατηγορούμενους εγκληματίε, και τους έχω εξετάσει από την πλευρά της υπεράσπισης mm. και έχω δώσει γνωματεύσεις, Α, όχι για να δικαιολογήσω τα ειδεχθή mm. τους εγκλήματα, αλλά για να δώσω ένα ψυχολογικό προφίλ των ανθρώπων αυτών και να δώσω τα ψυχολογικά στοιχεία της προσωπικότητας τους και το τι συνέβαινε όσον αφορά στο ψυχισμό τους με βάση τις εξετάσεις που τους έκανα, ε, θεωρώ ότι είναι πολλά ζητήματα που χρειάζεται να συνυπάρουν. Και πολλές φορές μπορεί να παρατηρηθούν παράλληλα και διάφορες εξαρτήσεις, χωρίς να είναι αυτό πάντοτε απαραίτητο, οι οποίες εξαρτήσεις βοηθούν περαιτέρω στην άρση των αναστολών. Δηλαδή κάποιος αν κάνει... Ε, κατάχρηση αλκοόλ, αν κάνει κατάχρηση συντογογραφούμενων ουσιών, αν κάνει κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κλπ. Όχι ότι τα ναρκωτικά θα σε κάνουν δολοφόνο και το αλκοόλ θα σε κάνει δολοφόνο, απλώ οποιαδήποτε τέτοια α, συ, συνθήκη που κάποιο είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά intoxicated, έρει τι όποιε αναστολέ. Αλλά ούτω ή άλλω οι ψυχοπαθητικοί δεν έχουν και ιδιαίτερε αναστολέ ούτε οι κακοήθειες ναρκισιστές έχουν ιδιαίτερες αναστολές. Ξέρεις πότε σκότωσε την ύφη της. Πότε. Όταν της είπε ο γιος της να της βρει δικό της σπίτι. Μάλιστα. Αλλιώ λέει να γυρίσει τον άλλο σου γιο στην Κύπρο. Πώς το ερμηνεύεις εσύ αυτό ότι ένιωσε προφανώς ότι χάνει το παιχνίδι. Τώρα στο λέω τελείως. Ε, και σου λέει κάτι πρέπει να κάνω, οπότε έκανε αυτό. Δηλαδή σκότωσε την ύφη τη ζωή ώστε ο γιο τη να την έχει ανάγκη να φροντίζει τα παιδιά τη γυναίκα που αυτή σκότωσε και να την αφήσει στο Λονδίνο μαζί τη. Το Λονδίνο ήταν σε άλλη περιοχή. Το Λονδίνο, στο Λονδίνο. Το Λονδίνο. Όχι μόνο να την αφήσει στο Λονδίνο, αλλά να την κρατήσει και στο σπίτι του. Ναι. Γιατί προφανώ αυτή ήθελε να είναι η μοναδική γυναίκα με την οποία συνδέεται με αγάπη ο γιος της, να μην υπάρχει άλλη. Ναι, γιατί όταν είπε στο γιο τη τι πράγματα του λέει είναι αυτά, να μεγαλώνουν τα παιδιά mm. με αγγλικό, αγγλική ανατροφή και όχι με ελληνική και να μην μαγειρεύει η γυναίκα σου και το ένα και το άλλο και ο γιος της άρχισε να τις βάζει χέρι και να λέει ότι όπα, εδώ κάνει κουμάντο η γυναίκα μου. Έχει άρχισε να... Η μπεθερά γιατί τη σκότωσε. Για να έχει τον άντρα της δικό της μόνο, να μην αγαπάει τη μαμά του. Όχι, για να πάρει το σπίτι που είχε η Α, ήταν και οικονομικά τα κίνητρα. Ναι. Ο άντρας της Μιχάλη πώς και έμεινε μαζί της μετά που σκότωσε τη μάνα του. Αυτό δεν το αναφέρει ούτε στη Wikipedia που έχω ψάξει, ούτε στο σύριαλ. Δεν αναφέρεται καθόλου άνδρας τη, είναι απόν. Αναφέρεται σε δύο-τρία πράγματα, αλλά ποτέ γιατί έμεινε μαζί τη. Μήπω πέθανε και αυτό και ο θάνατος του θεωρήθηκε φυσικό θάνατος και μπορεί να βρείτε και τόσο φυσικό. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν Δημός, να... μετά που επιτέλεσε το σκοπό του να την καταστήσει η μάνα, τον καθάρισε και αυτό με συνοπτικέ διαδικασίε. Δεν γνωρίζω την ιστορία. Εγώ έχει πολύ καιρό να παρακολουθήσω. Ε, τώρα αυτά που διάβασα στο δημοσίευμα, θυμάμαι. Αυτό δεν ξέρω. Να στο πω δεν έδειξε κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να λέει. Ναι, λογικά πέθανε ο άντρα γιατί πρώτα έμενε με το γιατί στον πρώτο, στην Κύπρο, και πάλι είχε πρόβλημα με τη Η της, κυπρέ... δεν μαγείρευε δε σωστά. Α, δεν μαγείρε... μαγείρευε, σωστά. Ναι. Η μία δεν μαγείρευε σωστά, η άλλη δεν μαγείρευε καθόλου. Γιατί αυτή δεν ήταν ούτε για να την έχεις πεθερά, ούτε για να την έχεις νύφη, ρε παιδί μου. Αυτή ήταν... Όχι, βέβαια. Έπρεπε να φυλάκισε από παντού. Ήταν Λίθαλ. Πανατερή. Έμα, δηλαδή. Κοίταξε. Δεν ξέρω το ιστορικό τη. Ε, δεν το έχω ψάξει. Ε, τέτοια πρόσωπα συνήθω έχουν και μια ιδιαίτερη παιδική ηλικία. Αν σε... δούλευε, λέει από μικρή στα χωράφια. Ναι. Και σε αυτή την παιδική ηλικία μπορεί να υπάρχουν και περιστατικά κακοποίηση ζώων. Η θανάτωση ζώων. Ναι. Το έχω ακούσει. Ναι. Ε, το έχω δει σε βιβλία, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έδειξε κάτι. Εντάξει, πώς, να, ποιος να κρατήσει τώρα βιογραφικά στοιχεία μιας γυναίκας που γεννήθηκε το 1901-2, πότε γεννήθηκε. Ναι, τότε. Ένα πολύ... λέει ότι το 1954 ήταν 1953, γεννήθηκε το 1901. Εγώ υπέθεσα ότι γεννήθηκε το 1900 και το ήταν 25 χρονών το 1925. Όπω και να έχει, ήταν πολύ παλιά. Τότε μπορεί να μην ήξεραν καν και την ακριβή ημέρα που γεννήθηκα. Ναι. Πόσο μάλλον να, να υπάρχει καταγραφή του ιστορικού, πώ μεγάλο, πώ γεννήθηκε αυτό το παιδί, πώ μεγάλο, τι συμπεριφορέ είχε επιδείξει σε νεαρή ηλικία και ούτω ναι. Υπάρχουν όμω τα στοιχεία όλα αυτά τα οποία. Ε, όταν είναι διάγνωση για παιδί το οποίο είναι ανήλικο, μιλούμε για παραβατική διαταραχή και σε... όταν είναι ενήλικο παιδί μιλούμε για αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, που στην αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας βρίσκονται τα στοιχεία της ψυχοπαθητικότητα. που συνήθως είναι, πάει πακέτο η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα μαζί με την διαταραχή, και οι περισσότεροι τρόφιμοι των φυλακών, το μεγαλύτερο ποσοστό των τροφίμων των φυλακών, οι οποίοι εκτίουν, εκτίουν ποινέ για τέτοιου είδου αδικήματα, έχουν αυτέ τι διαγνώσει. Την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα. Μαζί με την διαταραχή προσωπικότητα. Δεν έχουν απλώ ναρκιστικό τύπο προσωπικότητα, έχουν τη διάγνωση, την πλήρη. Όλο το πακέτο, ναι. ναι. Ε, τα μεγα το μεγαλύτερο μέρο του κλάστερ B τουλάχιστον δύο από τι σοβαρέ διαταραχέ τη προσωπικότητα του κλάστερ B, του Β πλέγματο. Και τι θέλει να μου πει ότι ο γιο τη δεν πήγε στην κηδεία, τι μου λέγε. Ναι, δεν πήγε στην εκτέλεση. Στον απαχωνισμό. Ναι. Δηλαδή την κατάλαβε επιτέλου. Όταν του σκότωσε και τη γυναίκα, την κατάλαβε. Ο ένα γιο αυτό στην Αγγλία, από ό,τι κατάλαβε, την είχε καταλάβει από την αρχή. Ο άλλο γιο δεν δεν τη δικαιολογούσε, την έδιωξε, την έστειλε στον άλλο γιο. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει και πώς. Είναι πολύ δύσκολο να παραδεχθείς ότι ο γονιό σου είναι ένα τέρα. Κάναμε ένα βίντεο πρόσφατα στο δικό μου το κανάλι για την κόρη του Πελικό. Έχω, το είδα το βίντεο χθε. Mm. Πολύ δύσκολο. Ναι, εννοείται. Δηλαδή, έχω δει για παράδειγμα πολλά πράγματα. Γιατί εγώ μέχρι τα 12, για να καταλάβει, πίστευα ότι όλε οι οικογένειε είναι σε δική μου. Μετά ε, έγινε, έγιναν κάποια περιστατικά, κάναμε κάποιε γνωριμίε οικογενειακέ και κατάλαβα ότι δεν είναι έτσι. Θέλαβε δηλαδή, ότι υπάρχουν λογιών και λογιών οικογένεια όπω και λογιών και λογιών άνθρωποι. Ναι. Είναι παράξενο και περίεργο. Πώς αδερφή είστε, Μιχάλη? Είμαστε δύο, εγώ και ο αδερφός μου. Εσύ είσαι ο μικρός, ε, ναι. Ναι, είμαι ο μικρός. Πόσο ε, μεγάλος μεγάλο είναι ο αδερφός σου? Τρία χρόνια. Α, δεν είναι πολύ πιο μεγάλος. Οκ. Okay. Ήταν να είμαστε τρία. Mm -hmm. Ήμουν δίδυμος, αλλά το ένα κατά τη διάρκεια της κοίησης πέθανε. Mm. Οπότε η... είμαστε δύο. Και γεννήθηκε και πρόωρα, φανταζόμαι, Μιχαλή. Ναι, έξι μηνών. Έξι μηνών. Και ίσω από εκεί δημιουργήθηκε και το πρόβλημα με την κεφαλική παραλήψη. Θα σου πω πώ δημιουργήθηκε το πρόβλημα που μα το είπε πρόσφατα η γιατρό που πήγε η μαμά να κάνει μια επέμβαση. Mm, τι είπε. Ε, το πρόβλημα δημιουργήθηκε, λέει, από το σοκ που προέκυψε από το θάνατο του αδερφού μου μέσα στην κοιλιά. Oh, oh. Πόσο μηνών Μιχάλη, όταν πέθανε ε, 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 το, το αδερφάκι σου. Ήμουνα στον πέμπτο μήνα και με κρατήσανε μέχρι τον έκτο με χίλια ζώρια. Ο okay. μπάσκε. Δηλαδή το γέννησαν εκείνο το μωρό όταν πέθανε, Ναι, ναι. Wow. Όπως κάνανε και σαρκοί μαμά για να βγάλουν εμένα, να βγάλανε και το άλλο. Δηλαδή, ο τον άφησαν μωρήνε. όμως Τον άφησαν όμως το, το μωρό το, το άφησαν μαζί σου α, μέσα στην κοιλιά κάποιο χρονικό διάστημα νεκρό. Ε? Ναι, ναι, γι' αυτό με τρέξανε να με βγάλουν, να μην ε, κολλήσω κάποια Μία κάτι τέτοιο, δεν κατάλαβα ακριβώ. Ξέρουμε από τι πέθανε το αδερφάκι σου. Από υδράμνιο. Τι είναι αυτό. Είναι περισεβούμενο νερό στην κοιλιά. Βαου. Wow. Ή τα, ήσασταν μόνο ζυγωτικά δίδυμα. Ήδη η μισή δίδυμα... λένε ναι, η μισή λένε όχι, δεν έχω βγάλει άκρη. Δεν έχει βάλει άκρη. Ήταν φυσική κοίηση, δεν ήταν εξωσωματική κάτι. Όχι, φυσική. Φυσική κοίηση, δηλαδή προέκυψαν δίδυμα χωρίς να είναι προγραμματισμένα. Όχι, όχι. Δηλαδή η γιαγιά μου είχε δίδυμα, οπότε Α, το okay. πήρε και η μάνα μου, οπότε καταλαβαίνει. Οκ. Okay. Άρα τραυματίστηκες ψυχικά, σοκαρίστηκες και προέκυψε αυτό. Το θέμα είναι ότι πλέον, αν γεννηθεί ένα παιδί στην εποχή μας... Στην αντίστοιχη περίπτωση γίνεται επέμβαση στην κοιλιά της μητέρας και φτιάχνεται. Για ποιο πράγμα μιλάς? Για το κινητικό. Δεν προκύπτει Α. πλέον. Okay. Ενώ στην εποχή μου ήταν η ιατρική ακόμα πίσω, οπότε καταλαβαίνει. Okay, ναι, ναι. Και μιλάμε τώρα για το 96, έτσι. Ναι, εσύ είσαι ένα, ένα χρόνο μεγαλύτερο από το Λάζαρο. Ο Λάζαρο είναι το 97, εσύ το 96. Πού πότε γίνεται χλέ ο κ. Μεχαλή? 17 Μαΐου. 17 Μαΐου, wow! Είχε την ίδια μέρα γενέθλια με την Αντριάννα την ανεψιά μου, αλλά αυτή γεννήθηκε το 13, ενώ εσύ γεννήθηκε το 96. Πόπο, ότι υπάρχουν ακόμα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 10 κάτι. Ναι, ναι, χάρη. ναι, ναι, Εδώ υπάρχουν παιδιά που γεννήθηκαν το 20 κάτι. Μάλιστα, μεγαλώνουμε. Τι να κάνουμε. Ε, τι να πω εγώ που γεννήθηκα το 1975. Ένα χρόνο μετά την εισβολή, Ναι. Η μάνα μου έμεινε έγκαιο μεταξύ πρώτη και δευτέρας εισβολής. Και γεννήθηκα την Κυριακή του Πάσχα μετά την εισβολή. Ναι. Εγώ με παιδί τη εισβολής. Μάλιστα. Ω αρέσουν τα true crime uh, stories, stories. Λέει και στο πολλά. Και μένα πολύ. Κάποια βέβαια είναι πολύ βάρβαρα, οπότε τα βγάζω. Δεν αντέχω. Κάποια τα αντέχω. Κι εγώ, άμα βλέπω ένα κάτι στην τηλεόραση, άμα δείχνει βία, αποστρέφω το βλέμμα μου. Δεν θέλω να βλέπω. Δεν μπορώ. δεν εγώ μπορώ. Ναι. Δεν το θέλω. Δεν με ευχαριστεί αυτή η εικόνα. Ναι, όντω. Και και δεν... Άρα σημαίνει ότι ούτε εγώ μπορώ να κάνω αυτό που έκανε στη Λου, ούτε εσύ. Ευτυχώς να πνίξουμε ανθρώπου ζωντανού ή να πνίξουμε ανθρώπου να σκοτώσουμε. Δεν μπορούμε να... Το πιο περίεργο που το είδα και επιβεβαιώθηκε από κάποια άρθρα είναι ότι αφού τη σκότωσε, κράτησε και τη βέρα. Τι σου λέει αυτό. Ότι ήθελε να βάλει αυτή τη βέρα και να γίνει αυτή η γυναίκα του γιού τη. Άρρωστο ε. Πολύ άρρωστο. Μιλάμε για συναισθηματική μομιξία υψίστου βαθμού. Ο... Όπου δηλαδή είναι το... η κακιά πεθερά στο έπακρο. Ναι, στο 150% η νομίζω... κακιά πεθερά. Δεν νομίζω να υπάρχει πιο κακός άνθρωπος από τη συγκεκριμένη. Από τη Καλά και η ηθοποιός που έπαιξε <χι> και, την... και σε μικρότερη ηλικία, αλλά και σε ηλικία πριν την εκτέλεση, εξαιρετική. Δηλαδή την έβλεπα και τα έκανα πάνω μου. <laughs> <laughs> θα με κάνει να δω το επεισόδιο, δεν το έχω δει αυτό το επεισόδιο. Αξίζει. Θα με να μπορώ Και το μπορεί θα. να βγάλει και συμπεράσματα που εγώ δεν. Όχι, σου έχω εμπιστοσύνη, γιατί είναι τη η ματιά σου και σκέφτεσαι αναλυτικά. Ναι, εγώ πάντα, αυτό μου το λένε όλοι. Απλά εγώ έτσι είμαι σαν άνθρωπο, ρε, παιδί μου. Πάντα όταν βλέπω κάτι, οτιδήποτε και είναι αυτό, ακόμα και μια σαπουνό πέρα, θέλω να παίρνω ένα μήνυμα. Μπράβο ρε Μιχάλη. Σε δικό μα παιδί εσύ. Και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το μήνυμα το παίρνω. Μα μου λέει ο άλλο που το βλέπει το ίδιο, εσύ πού το κατάλαβε αυτό, αφού δεν φαίνεται. Κι όμω, άμα βλέπει κάτι χωρί να έχει να σου δώσει κάτι, γιατί δεν το δει. Σωστό και αυτό. Όπω και στα βιβλία. Γι' αυτό και τα διαβάζει τα βιβλία και τα προτείνει κιόλα. Λοιπόν, Μιχάλη, μου πρέπει να κλείσουμε. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Και εγώ, χάρηκα. Θα, θα ανεβάσω το βίντεο στο κανάλι μου. Θα σου στείλω όμω και μέσω Wit Transfer να μου στείλει το email σου να σου στείλω το βίντεο. Θες να το ανεβάσει και στο δικό σου το κανάλι. Ωραία, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα θα πολύ. θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο τα στοιχεία τώρα και το TikTok Εννοείται. Ωραία, άρα δεν σε ρωτάω, βάζω το instagram κανονικά από κάτω, έτσι Ναι Το δικό σου Ναι, ναι σε Ένα τελευταίο το... μόνο θέλω ναι. να σου πω Πες μόνο Δεν θα καθυστερήσω Όταν ε, είχα πάθει κρίση πανικού Το 2018 ε, Σκέφτηκα πολύ να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία Γιατί Γιατί θα ερχόταν εδώ η ψυχολόγος Προ κορονοϊού Έτσι Τώρα κάνουμε όταν κάνουμε μέσω Skype. Ναι. Τότε ερχόταν εδώ και σκεφτόμουν πόσο ε, ανόητο υπήρξα τότε. Τι θα πει η γειτονιά, α εντάξει, είσαι ένα μικρό. Σκέψου όμω με την ίδια λογική ότι και ο ο οφείλει. Ο θεραπευτής στο σπίτι έρχεται. Γιατί δεν σκέφτηκα το ίδιο. Εντάξει, είναι η, είναι η κοινωνική προκατάληψη η οποία υπήρχε περισσότερο τότε σε εσένα. Τώρα το έχει ξεπεράσει. Τώρα ναι σε λεβέντη, είπαμε, είσαι φάιτσερ. Ένι. Πώς σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου, για την υπέροχη που μου χάρισε. Και εγώ ευχαριστώ εχείς, πολύ. Να τα ξαναπούμε. Όποτε θέλεις. θέλει, εγώ εδώ είμαι. Ε. Γεια σου, Μιχάλη μου, bye. Γεια σου, Τέκλα μου. Γεια. Α, ah, yeah. ah, και ο Λάκη θέλει να σε χαιρετήσει. Έλα, χαιρετήσει τον Μιχάλη. Έλα, εδώ. Έλα, που έβλεπα, μωρό. έλα, εδώ, βρε. Την την Ολίδια πίσω. Ναι, ναι. Ναι, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο, δύο τρελο... Ε, 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 δεν μας έπαλα. Να κιόλακι, ο Λάκη, σας χαιρετάει και ο Λάκη. Λάκη. Που <laughs> σε έβλεπα που ήσουν μικρό και τώρα δεν χωράς καν στην κάμερα. <laughs> δεν χωράει τίποτα. <laughs> Γεια σου Μιχάλη μου, bye. Γεια. 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 Λοιπόν, μοντάρω το βιντεοσκοπημένο υλικό από την εξαιρετική για μένα και πολύ ευχάριστη συζήτηση με τον Μιχάλη και ψάχνω να βρω το βίντεο που του είχα φτιάξει τότε. Είχε δίκιο ο Μιχάλης. Καμία σχέση <laughs> με την παρανόηση που έχουν κάποιοι για τη διάγνωση του εγκεφαλική παράλυση. Πολύ καλύτερη μνήμη από μένα ο Μιχάλης. Ψάχνω να βρω το βίντεο που φτιάξαμε τότε ε, μετά από επιστολή του Μιχάλη, όντως το βίντεο είναι Φεβρουάριο, είναι 18 Φεβρουαρίου 2020 που ανέβηκε το βίντεο και έχει τον τίτλο «Γιατί η μειωμένη κινητικότητα να μπαίνει εμπόδιο στην ερωτική μου ζωή». Είναι ένα βίντεο που διαρκεί 19 λεπτά και θα το προσθέσω τώρα εδώ για να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει και όσοι το είδατε να το θυμηθείτε. Ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη μου. Καλησπέρα! Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 το βραδινό μας vlog είναι μια επιστολή από έναν νεαρό άνδρα ο οποίος παρακολουθεί το κανάλι μας. Θέκλα μου καλησπέρα, ελπίζω να είσαι καλά. Είμαι καλά και εύχομαι και σε εσένα το ίδιο. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Είμαι 23 χρονών και έχω μια κινητική αναπηρία την οποία απέκτησα λόγω ενδονοσοκομιακής λίμωξης δύο εβδομάδες μετά τη γέννησή μου. Δεν θα σε ζαλίσω με πολλές λεπτομέρειες. Οι απορίες που έχω αφορούν τις κοπέλες. Όλες όσες ξέρω λένε πως είμαι εξαιρετικό παιδί. Μια άλλη φίλη μου μου είχε πει πως είναι μεγάλη ευθύνη να έχει μια κοπέλα σχέση μαζί μου. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, επειδή έχει γιο την ηλικία μου, θα έλεγε ποτέ κάτι τέτοιο κοπέλα στο Λάζαρο? Πιστεύω πως όχι. Γιατί δηλαδή η μειωμένη κινητικότητα να μπαίνει εμπόδιο στην ερωτική μου ζωή Τι ωραία απορία σου Γιατί η μειωμένη κινητικότητα να μπαίνει εμπόδιο στην ερωτική σου ζωή Η οικογένεια μου με μεγάλωσε ως ίσο με τον αδερφό μου Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση λόγω αναπηρία. Γιατί να το κάνουν αυτό οι κοπέλες Κάνω κάποια πράγματα για την ψυχή μου όπως ξέρεις Οπότε θέλω τη γνώμη σου σαν άνθρωπος με παραπάνω γνώσεις. Σε ευχαριστώ να σε πάντα αυτή που είσαι. Και έτσι συμπληρώνει λίγο αργότερο ο φίλο, συμπληρωματικό λέει. Καλησπέρα και πάλι θέκλα. Ξέχασα να σου πω ότι λόγω του κινητικού είμαι 35 κιλά και 1,63 και ύψου. Το θέμα είναι ότι όσο η κατάσταση βελτιώνεται και το σώμα φτιάχνει, μπράτσα, κοιλιακή κτλ έχω αλλάξει κι εγώ, έχω γίνει πιο άνετος στο να μιλάω με κοπέλες. Βέβαια, η κατάσταση από μεριά τους παραμένει η ίδια. Εύχομαι να είσαι καλά, ευχαριστώ για το vlog και εγώ σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα τέτοιο θέμα, το οποίο δεν το έχουμε αγγίξει μέχρι σήμερα. Δεν το έχουμε αγγίξει. Το δικαίωμα στην ερωτική ζωή που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης και σωματικής κατάστασης φίλε μου σε καταλαβαίνω σε νιώθω προσπαθώ να σε νιώσω δηλαδή να δείξω εν συνέστηση για αυτό που βιώνεις δεν μπορώ να πω πως σε νιώθω με την έννοια του ότι έχω βιώσει κάτι παρόμοιο σε καμία περίπτωση όμως είναι φαντάζομαι πως είναι πολύ απογοητευτικό ...πολύ frustrating που λένε στα αγγλικά... ...πολύ ματιωτικό... ...που ίσως να είναι ο όρος που θα χρησιμοποιήσαμε στα ελληνικά... ...να είσαι ένας νέος άνδρας... ...ο οποίος να έχεις αναπηρία κινητική... ...η οποία να σε προσδιορίζει δυστυχώς κοινωνικά και συναισθηματικά... ...και να μην σου επιτρέπει όχι η αναπηρία... ...η άποψη που έχουν για την αναπηρία η κοινωνία και οι άνθρωποι γύρω μας να μην σου επιτρέπει να έχεις την ερωτική ζωή που και επιθυμείς και εποθείς και δικαιούσε. Σε καμία περίπτωση ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέματα σωματικής υγείας δεν σημαίνει ότι δεν δικαιούται να έχει ερωτική ζωή. Ερωτική ζωή έχουν οι πάντες. Πραγματικά, μέσα στη φύση. Όλοι, όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ερωτική ζωή, μεταξύ αυτών και ο άνθρωπος. Εάν τα πόδια σου δυσκολεύονται να κινηθούν όπως θα κινούνταν εάν δεν είχες πάθει εκείνη την ενδονοσοκομιακή λίμωξη, εάν τα χέρια σου έχουν κάποια δυσκολία στην κίνηση, στη στάση, λόγω της κινητικής αναπηρίας, αυτό δεν σου στερεί την ερωτική επιθυμία αυτό δεν σημαίνει ότι στο σώμα σου δεν υπάρχουν ε, οι ορμόνες που έχει ο κάθε άνθρωπος, δεν υπάρχουν οι, 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 οι ερωτικές επιθυμίες και η μεγάλη επιθυμία που νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε ερωτικά. Δικαιούσε φίλε να αγαπηθείς ερωτικά, δικαιούσε να έχεις ερωτική ζωή και θα έλεγα ότι στα 23 είσαι στην ίδια ηλικία με τον Λάζαρο, ε. Mm -hmm. Θα έλεγα ότι στα 23, ο Λάζαρος θα γίνει τον, θα γίνει τον Αύγουστο 23, ίσως είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερο, 6 μήνες, δεν έχει σημασία, είσαι περίπου στην ηλικία του Λάζαρου. Ίσως στην ηλικία που είσαι τώρα, ακόμη να μην, όχι ίσως, σίγουρα, ακόμη δεν έχει συναντήσει τον άνθρωπό σου ή ανθρώπους οι οποίοι να είναι τόσο εξελιγμένοι πνευματικά και συναισθηματικά ώστε να βλέπουν τη ψυχή πρωτίστως, το πνεύμα πρωτίστως και έπειτα το σώμα. Είναι ταμπού η ερωτική σχέση για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κινητική αναπηρία. Είναι ταμπού. Ε, ε, και οποιαδήποτε άλλη σωματική αναπηρία. Θεωρείται ταμπού σωστά. Δεν το συναντάμε συχνά ειδικά σε περιπτώσεις παιδιών τα οποία από, την πρώτη, από τους πρώτο καιρό της ζωής τους όπως εσύ δυσκολεύονται και φαντάζομαι έχεις έχει βγει σε νοσοκομεία, έχεις κάνει φυσιοθεραπείες, έχεις κάνει ένα σωρό πράγματα, ε, δουλειά με τον εαυτό σου, ξέρω ότι κάνεις και, σωματική θερα... και σωματικές θεραπείες, αλλά κάνεις και ψυχοθεραπεία, από αυτό για μένα είναι εξαιρετικό, γνωρίζω το παιδί, μιλάμε. Μιλάμε συνήθω με μηνύματα στο Instagram. Ε, ο τρόπος που σκέφτεσαι, ο τρόπος που, που εκφράζεσαι, οι απόψει σου δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις απόψεις ενός νέου άνδρα στην ηλικία σου. Ε, και έχεις απόλυτο δίκιο να έχεις παράπονο και να νιώθεις αδικημένος όταν α, ακούς να σου λένε όπως σου έχει πει η φίλη σου ότι είναι μεγάλη ευθύνη να έχει μια κοπέλα σχέση μαζί σου. Προσπαθώ να καταλάβω τι σημαίνει, τι μπορεί να σκεφτόταν η φίλη σου όταν σου πει ότι είναι μεγάλη ευθύνη να έχει μια κοπέλα σχέση μαζί σου. Ε, προσπαθώ να καταλάβω το δικό της σκεπτικό. Μήπως εννοούσε ότι αν μια κοπέλα φτιάξει σχέση μαζί σου θα φοβάται, μήπως σε πληγώσει, μήπως σε στενοχωρήσει, αν διακόψει τη σχέση. Αυτό εννοεί, δηλαδή συναισθηματική ευθύνη του στείλω ότι φτιάχνοντας σχέση με αυτόν τον άνθρωπο ε, εγώ τότε ε, θα έχω μία έξτρα υποχρέωση να παραμείνω σε αυτή τη σχέση γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα βρει εύκολα ερωτική σύντροφο επειδή ο κόσμος είναι γεμάτος κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις άρα εγώ έχω περισσότερη ευθύνη να μείνω στη σχέση. Αυτή είναι μια ευγενική, ευγενική ανάλυση του όρου. Ε, Μήπω εννοεί θα έχει πολύ ευθύνη ότι θα σε βοηθάει στις μετακινήσεις σου ή ότι θα χρειαστεί να σε φροντίζει. Δεν ξέρω. Κατά τη γνώμη μου, επειδή γνωρίζω και εσένα και γνωρίζω και πολλούς άλλους ανθρώπους σαν και εσένα που είστε εξοικειωμένοι με τα θέματα της υγείας σας που έχετε αποδεχθεί τον εαυτό σας με τους physical περιορισμούς, με τους σωματικούς περιορισμούς που έχει. Πρόσφατα ο φίλος έχει, έχει κάνει και ένα άνοιγμα προς τον κόσμο, έχει ανοίξει το δικό του κανάλι στο YouTube ε, ε, μιλάει από εκεί εκφράζει τις απόψεις του εξελίσσεται και βοηθάει βοηθάει και, και, του, και εμάς που τον παρακολουθούμε να, να ανοίξουμε τους οριζοντές μας ε, θεωρώ ότι είναι το λιγότερο ατυχής η σκέψη ότι ε, αν θα κάνει μια κοπέλα σχέση μαζί σου θα έχει περισσότερη ευθύνη ε, εγώ θα το έλεγα διαφορετικά, θέλει πολλά, πολλή πνευματικότητα, θέλει πολλή ποιότητα μια γυναίκα για να μπορέσει να ερωτευτεί έναν άνδρα και να μην αφήσει, χωρίς να αφήσει να την περιορίζουν οι στενότυπες αντιλήψεις Το ότι το κατάλληλο τέρι μας πρέπει να έχει κάποια εξωτερικά στοιχεία πρώτα και εσωτερικά έπειτα. Ε, υπάρχουν τέτοιε κοπέλε. Δεν έχει συναντήσει ακόμη. Υπάρχουν και άνδρες, υπάρχουν και γυναίκες, οι οποίοι είναι ε, πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι εστιάζονται στην ουσία και όχι στο περιτύλιγμα, και οι οποίοι ψάχνουν να βρουν άνθρωπο. Ε, όταν ρωτάς ελεύθερους ανθρώπους τι ψάχνεις, πρώτα απ' όλα, ρώτα τον εαυτό σου τι ψάχνεις, ψάχνεις μια όμορφη κοπέλα, ή μια όμορφη ψυχή. Ε, πάρα πολλοί άνδρες σκέφτονται ότι ψάχνουν μια όμορφη κοπέλα που να έχει μια όμορφη, ένα όμορφο σώμα, μια όμορφη εξωτερική εμφάνιση, η οποία να είναι ε, και ένα κοινωνικό απόκτημα. Με τον ίδιο τρόπο και αρκετές γυναίκες σκέφτονται έτσι ότι τα πρώτα κριτήρια επιλογής συντρόφου είναι η εξωτερική εμφάνιση. Και πέρα από την αρτιμέλεια, μιλάμε και για την. χωρί να σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι φυσικό, φυσικά είσαι αρτημέλεια, έχει όλα σου τα μέλη, απλώ δεν έχει πλήρη κινητικότητα. Ε... <κυρίζει> Αν μια κοπέλα έχει στο μυαλό τη ότι με ενδιαφέρει να είναι ψηλό, με ναι, λαχρινό, ξανθό, με, με, ε, με φαρδιέ πλάτε και ε, θεληματικό πηγούνι και δεν ξέρω τι άλλε βλακίε, εξωτερικέ βλακίε. Αυτή η κοπέλα προφανώς θα πηγαίνει και θα επιλέγει τύπους οι οποίοι μπορεί να είναι και κακά παιδιά, μπορεί να είναι και εναρκησιστές, μπορεί να είναι και τοξικοί, μπορεί να είναι και κακοπητικοί, αλλά θα τους επιλέξει επειδή είναι, έχουν την εμφάνιση την οποία έχει καρφώσει στο μυαλό της ότι πρέπει να έχει ο σύντροφό τη. Λοιπόν, ε, θα σου πω το εξή. Θέλεις τη ζωή σου τέτοιες, τέτοιες γυναίκε. γυναίκες θέλεις τη ζωή σου να έχεις α, ε, ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε μόνο το περιτύλιγμα και όχι την ουσία. Μπορεί να θέλεις. Άμα θέλεις θα δυσκολευτείς να βρεις. Αν όμως επιδιώκεις τη ζωή σου να βρεις ανθρώπους που να κοιτάνε την ουσία και ανθρώπους που να είναι ολόκληροι πνευματικά και ψυχοσυναισθηματικά, τότε ε, όταν το, όταν, το, όταν βοηθήσουν και οι συγκυρίε. Γιατί είναι και θέμα πότε θα βρει τον, τον κατάλληλο άνθρωπο που να σου κάνει αυτό το κλικ. Που δεν χρειάζεται μόνο να τη κάνει εσύ το κλικ, αλλά να, να σου κάνει και εσένα το κλικ. Και ε? αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, χρειάζεται, δεν σημαίνει ότι επειδή έχει κάποια αναπηρία, ότι θα, διαλέξει, θα, θα σε επιλέξουν και εσύ δεν θα επιλέξει. Δηλαδή και εσύ, μπορείς να, επι... και εσύ δικαιούσε να επιλέξεις και να, πει πεις ότι ναι μεν αυτή η κοπέλα ενδιαφέρεται για μένα αλλά εγώ δεν ενδιαφέρομαι γιατί δεν μου αρέσει το α, το β, το γ ή δεν με ε... Με τον ίδιο τρόπο μπορείς να το πεις και εσύ. Όπως μπορεί να πει και αυτή ότι ναι μ' αρέσει αυτό το παιδί, είναι συμπαθητικός αλλά δεν με ή δεν μου αρέσει το ένα ή δεν μου αρέσει το άλλο στο χαρακτήρα του. Εγώ θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εστιασμένοι σε εξωτερικά στοιχεία, σε σωματικά στοιχεία, σε physical components, δηλαδή σε πράγματα που έχουν να κάνουν με, το, με την κινητικότητα, με το ύψος, με τη σωματοδομή, για το, λες, εσύ λες ότι είσαι αδύνατος, ε, έχει αρκετά αγόρια, αρκετού νεαρού άνδρε οι οποίοι νιώθουν άσχημα να είναι αδύνατοι, χωρίς να, και ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν κάποια κινητική ανεπηρία. Ε, αν κάποιος άνθρωπος ψάχνει να βρει το τέρι του με καθαρά εξωτερικά στοιχεία, ε, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα βρει ένα τέρι το οποίο να μην έχει και πολλά εσωτερικά στοιχεία, αν το κριτήριο επιλογής είναι τα εξωτερικά στοιχεία. Ε, επίσης, θεωρώ ότι όσο μεγαλώνει και οριμάζει ο άνθρωπος, ε, και όσο περισσότερο αποκτά εμπειρίες, που, παθήματα που γίνονται μαθήματα, τόσο πιο πολύ μπορεί να εκτιμήσει την ουσία κάποιων πραγμάτων. Ε, ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εννοώ ότι αν μια κοπέλα φάει τα μούτρα της μια, δυο, τρεις με, κάποιον deep με κάποιους τύπους τους οποίους έχει επιλέξει με βάση την εξωτερική εμφάνιση και την, τα στοιχεία αυτά που δεν έχει εσύ και συνειδητοποιήσει ότι η ομορφιά και το παράστημα δεν είναι αυτά που δίνουν την ευτυχία, μπορεί πιο εύκολα να δώσει ευκαιρία στον εαυτό της να ευτυχίσει με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην έχει αυτό το εξωτερικό παράστημα και την κινητικότητα αλλά να έχει μια όμορφη ψυχή. Όσον αφορά εσένα γνωρίζω ότι έχεις μια όμορφη ψυχή και γιατί επικοινωνώ μαζί σου αλλά και γιατί ξέρω ότι γράφεις, διαβάζεις, ότι κάνεις ψυχοθεραπεία και ότι έχεις πνευματικότητα. Ε, σε μια ιδανική κοινωνία οι άνθρωποι θα ήταν ελκυστικοί, πνευματικά πρώτα και μετά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ε, τώρα, έκανε μια ερώτηση για το γιο μου, είπες ότι θα έλεγε καμιά κοπέλα για το Λάζαρο ότι είναι μεγάλη ευθύνη να έχει σχέση με τον Λάζαρο. Τώρα που το πες, εγώ γέλασα από μέσα μου, ελπίζω να μην δει ο Λάζαρο αυτό το βίντεο. Και ο Λάζαρος είναι λίγο ιδιαίτερο χαρακτήρα, δεν είναι και ο πιο καλόβολο χαρακτήρα. Οπότε, εγώ προσωπικά ω μάνα του λέω ότι θα έχει ιδιαίτερο. Όχι ιδιαίτερη ευθύνη, δεν θα έχει μια ταλαιπωρία μια κοπέλα να κάνει σχέση μαζί του. Κατάλαβε. Δεν κατηγορώ το παιδί μου, το αγαπάω το παιδί μου, το αγαπάω όπω έχει γεννηθεί, το αγαπάω όπω έχει εξελιχθεί. Όπω και εσένα η μαμά σου αγαπάει και ο μπαμπά σου αγαπάνε όπω έχει γεννηθεί, όπω έχει εξελιχθεί. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν κάποιο έχει. Ε, μια εξωτερική εμφάνιση και ένα παράστημα το οποίο δεν παραπέμπει σε κάποια δυσκολία, πως δεν έχει δυσκολία στο χαρακτήρα για παράδειγμα. Με πιανείς. Ελπίζω να με πιάσει ο Λάζαρος και να μην δει αυτό το βίντεο. Και ξαναεξηγούμε ότι δεν κατηγορώ το παιδί μου, απλώς λέω ότι εγώ προσωπικά δεν νομίζω να έκανα με έναν τύπο σαν τον Λάζαρο. Κατάλαβε τι εννοώ. Όσο όμορφο και να είναι ο Λάζαρο, δεν θα έκανα με ένα χαρακτήρα σαν τον Εντάξει, Εννοείται ότι ενώ αν δεν ήμουν η μάνα του. Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω το εξή ότι όσον αφορά στη δική μου τη ζωή, πάντοτε, πάντοτε, ε, θεωρούσα πιο σημαντική την εσωτερική ομορφιά, όμως όταν ήμουν νεαρή, όταν ήμουν μικρή, όταν ήμουν 19, 17, 18, 20, όταν ήμουν 20 ετών όταν γνώρισα τον πατέρα του Λάζαρου, ε, παρόλο που με ενδιαφέρει η εσωτερική ομορφιά, έδωσα βάση στην εξωτερική ομορφιά και είδαμε και τα χαϊριά μου. <laughs> και εκ των υστέρων, ε, γι' αυτό πολύ συχνά, όταν μιλάω για το δεύτερο μάνδρα, λέω ότι δεν τον έχω επιλέξει για την εξωτερική του ομορφιά. Όχι ότι δε, επειδή δεν είναι όμορφο για μένα, για μένα είναι πιο όμορφο άνθρωπο του κόσμου επειδή τον αγαπώ και επειδή είναι το τέρι μου. Αλλά γιατί οριμάζοντα, έδωσα μεγαλύτερη έμφαση στην εσωτερική ομορφιά και αυτό με έχει επιβραβεύσει. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, μη χάνει το θαρρό σου, ξεκίνησε, συνέχισε να φλερτάρεις ή ξεκίνησε να φλερτάρεις εάν δεν φλερτάρεις, ε, ποτέ δεν ξέρεις ποια στιγμή θα συναντήσεις τον άνθρωπο που θα ταιριάξετε για να φτιάξετε μια όμορφη σχέση, δεν είναι ευθύνη να έχει κάποιο σχέση, μια κοπέλα να έχει σχέση μαζί σου. Δεν είναι ευθύνη, είναι επιλογή. Είναι επιλογή και η ερωτική σχέση σημαίνει ελκύομαι από έναν άνθρωπο με, με, με τραβά ερωτικά ένας άνθρωπος και φτιάχνω ερωτική σχέση μαζί του. Εδώ θα σου πω ε, πάλι ένα δικό μου παράδειγμα. Όταν ήμουν φοιτητρία, ε, έκανα τρόποντινα κάποιο είδου παρέα με έναν συμφοιτητή μου, ο οποίο είχε μια σωματική αναπηρία. Η οποία δεν με απασχολούσε καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου, γιατί δεν με ενδιέφερε. Οπτική αναπηρία έχει ο άνθρωπο αυτό. Ε, με έπαιρνε τηλέφωνο, μιλούσαμε στο τηλέφωνο κλπ. Και, και, και σε κάποια φάση μου έκανε ερωτική εξομολογήση. Και εγώ τον απέριψα. Και μου λέει μια φίλη μου: Μα γιατί τον απέριψε, Θα ήταν μια πολύ καλή πράξη ε, για την ψυχή σου να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίο έχει οπτική αναπηρία. Και τη είπα: Τον απέριψα γιατί δεν μου άρεσε αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του, αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του και αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του για μένα ήταν ελκυστικό το γεγονός ότι είχε μια οπτική αναπηρία όχι για το να κάνουμε πλάκα ότι δεν θα με έβλεπε πώς μοιάζω αλλά γιατί ε, αυτό ήταν κάτι που για μένα ήταν υπέρ με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος αγωνιστής ο οποίος ενώ δεν βλέπει αγωνίζεται και κάνει πράγματα εκείνα όμως τα οποία δεν μου άρεζαν στο χαρακτήρα του δεν είχαν καμία σχέση με την οπτική του αναπηρία. Είχαν σχέση με τη, τη, στάση του απέναντι στις γυναίκες, τις απόψεις του για τα δύο φύλλα κλπ. κλπ. Άρα φίλε, συνέχισε να είσαι ο καλός σου σε αυτός, συνέχισε να δουλεύεις πάνω στη ψυχή σου, συνέχισε να δουλεύεις πάνω στην προσωπικότητά σου και θα δεις ότι θα έρθει και για σένα η αγάπη και θα, θα τη χαρείς. Έχεις την αγάπη όλων μας, φιλιά.